Εκκλησίας, ο ύμνος της δοξολογίας μας κατά την έναρξη αυτής της ιεράς νησταγωγίας. Χριστέ, της Εκκλησίας σου, ο Θείος είσαι ιδρυτής. Και φελευσεβούς πληρώματος αυτής συμμετέχουμε σήμερα στην χαρά της εδώ Ρωμαιοκαθολικής Αδελφής Εκκλησίας επί τη ανακηρύξη και χειροτονία του νέου επισκόπου αυτής σεβασμιωτά τον κύριο Πέτρου Στεφάνου, ο οποίος ως Πέτρος Δεύτερος εγκαθίσταται ποιμήν και πνευματικός πατήρ τον ενσύρο θύρα και κρίτη Ρώμαιων Καθολικών, εις διαδοχή του Λευκανθέντος και Αναπαθέντος, εις την επιτέλεση της καλυπάνθου διακονίας σου, σεβασμιωτά του κυρίου Φραγκίσκου Παπαγκοσμοπολίτου. Επιτρέψατε μου όμως πριν, ή συγχαρώμεν των σεβασμιότητων αδελφών Πέτρων, να απευθυνθώμεν προς εσάς, σεβασμιότητα αδελφέ, και να είπομεν, καθώς πάω
υπάρχουν αδελφοί εκ κοιλίας και αδελφοί εκ καρδίας στο τίμιον πρόσωπον σας, ανεγνωρίσαμε και αναγνωρίζουμε ένα αδελφόν από καρδίας, με τον οποίο μας συνδέουν άριστοι και αδιάπτωτοι δεσμοί κοινής και αδελφικής συνοδοιπορίας, οι οποίες δηληλατήθησαν εν μέσω δυσκολιών αλλά και ελπίδων και τους οποίους εσείς πρώτος εθεμελιώσατε, τότε κατά την άφηξή μας εισήρων τον Ιανουάριο του 2002 των πρώτων ασπασμών παροιμών εδέχθημε. Προσευχόμεθα τα έτη σας να είναι έτη πολλά, υγιεινά και ευλογημένα παρά Κυρίου. Και σας ευχαριστούμε για την αγάπη σας. Σεβασμιότατε αδελφέ Πέτρε, προ 20 ετών εδέλθητε την εισδιάκονο και πρεσβύτερων χειροτονίαν διαχειρών του σημερινού αμέσου προσωπικού σας σεβασμιότατου του κυρίου Φραγκίσκου, ο οποίος και εντός ολίγου θα σας χειροτονήσει μετά των εντάφθα συνεπισκόπων του επίσκοπο των Ρωμαιοκαθολικών Σύρου, Θήρας και Κρήτης. Χαίρομαι διότι είστε προσωπικότης γνωστή και αγαπητή εις εμάς και τους Ορθοδόξους της Σύρου, ιδέ μέχρι σήμερον εν διακρίση και συνέση διακονία σας, σας έχει καταξιώσει στη συνείδηση του πληρώματος της Σύρου. Η επιλογή σας ως νέου επισκόπου, ο οποίος κατάγεται από την Σύρο, εν συνδυασμό με το δεδομένο ότι γνωρίζομεν ο ένας τον άλλον και την Εκκλησία του, αποτελεί εγγύηση ότι θα συνεχίσετε το έργο το οποίο ο κατά πάντα άξιος προκάτοχός σας επετέλεσε, διαχειρών το οποίο σας προσφέρομεν αρχιερατική μήτρα επαφιέμενη στην κρίση και την βούληση αυτού, να περικοσμήσει με του πολύ διαυθύ στην κεφαλή σας, με την ολόθερμον και ολοκάρδιον ευχήν, να μην είναι ποτέ ακάμφθηνος στέφανος, αλλά πάντοτε κορυφαίων σημείων ποιμαντικής διακονίας, λαμβρινωμένης, διέργων αγάπης και κοινωνικής ευθείας. Άξιος! Αποστολική αυτή, μάλιστα την έχουμε, αλλά αναγνωστή. Φραγκίσκος, επίσκοπος δούλων των δούλων του Θεού, προς ο προσφυλές έργων των Πέτρο Στεφάν, Εφημέριο των Ονεριών του Αγίου Πέτρου Αποστόλου και του Αγίου Ιωσήφ, της Επιστημικής Επαρχίας της Σύρου, εκλεγμένο επίσκοπο Σύρου και Πύρας και αποστολικό του αποδηρητή Κρήτης. Να έχεις υγεία και να έχεις υγεία. Επειδή έπρεπε να προβλέψουμε για τις Επιστημικές Επαρχίες Σύρου, Πύρας και Κρήτης, ζητήματα. Γι' αυτό, δυνάμει της σύνδεσης.
πρώτο αποτελητή της Κρήτης, καταβούληση της Αγίας Έδρας, με όλα τα δικαιώματα και τα καθήκοντα, σύμφωνα με τον κώδικα του κανονικού δικαίου και με όλα τα σχετικά αντιδικήματα. Σε ό,τι αφορά την φιλοτομία σου και την ομολογία πίστεως, αλλά και την υπάσχεση που αποκρίσκω σε εμάς και τους διαδόχους μας, θα τηρήσεις τους κανόνες του προαναφερθέντα κώδικα. Προστάζουμε επιπλέον να γνωστοποιηθεί η επιστολή αυτή στον κλήρο και τον λαό, τους οποίους προτρέπουμε να σε δεχθούν με χαρά και να παραμείνουν ενωμένοι μαζί σου. Τέλος, προσκυνά στέκνο, επικαλούμαστε για σένα με τη μεσητεία της Αϊπαρθένου Μαρίας τα φώτα του παραμικτήτου πνεύματος, από τα οποία βοηθούμενος θα πλημένεις τους πιστούς να δέχτηκαν στην πατρίδα σου, μετακυριζόμενος πάνω από όλα την αγάπη, η οποία είναι η απαραίτητη αρετή των ποιμένων και μας καθιστά ανθρώπους αγαπητούς και αποδεκτούς από το Θεό. Η ειρήνη του Χριστού μας είναι πάντοτε μαζί σου και μαζί με αυτές τις εκκλησιαστικές κοινότητες, τις πολύ αγαπητές σε εμάς. Δόθηκε στη Ρώμη, πλησίον του Αγίου Πέτρου, στις 13 Μαΐου του έτους 2014, δεύτερου έτους της Αρχιερατείας μας, Φραγκίσκος Πάπας. Μάλιστα, θέλω. Θέλεις να τηρείς το διάδοχο του Απόστολου Πέτρου, μάλιστα, θέλω.
άνδρες σε κατάσταση ανάγκης, μάλιστα πιστεύουν. Θέλουν ως καλούς κειμένους να αναζητείς όλους τους περιπλανόμενους και να τους οδηγείς στην πίμνη του Κυρίου, μάλιστα θέλω. Θέλεις να προσεύχεσαι συνεχώς στον παρδύναμο Θεό για τον Άγιο Λαό για αυτά και κατάκτητα να εκπληρώνεις το έργο του Επιστόπου, μάλιστα. Ήθε ο Θεός να ολοκληρώσει το έργο που άρχισε σε σένα. Πνευματική ευλογία.